Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλησπέρα, επανήλθαμε καθώς τις τελευταίες ώρες έχει κατακλείσει το διαδίκτυο μια πληροφορία ότι από μέρα σε μέρα θα δούμε νέα οικειοθελή αποχώρηση στο reality επιβίωσης. Ο φετινός κύκλος του παιχνιδιού φαίνεται ότι όντως είναι ο πιο δύσκολος, καθώς βλέπουμε πολλούς παίχτες να μην αντέχουν και να αποχωρούν από το παιχνίδι νωρίς. Πάμε στον Τόλι να μας μεταφέρει το ποιος παίχτης αποχωρεί από το παιχνίδι και για ποιον λόγο. Τόλι, σε ακούμε. Μετά τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, που ήταν ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε και οθελώς από το παιχνίδι, μια νέα οικειοθελής αποχώρηση έρχεται να ταράξει τα νερά στον Άγιο Δομήνικο. Η αποχώρηση αυτή τη φορά όμως θα οφείλεται σε καθαρά ιατρικούς λόγους. Η παίκτρια που θα δούμε να αποχωρεί για ιατρικούς λόγους αυτές τις μέρες είναι από την ομάδα των μαχητών και δεν είναι άλλη από την Κρυσταλία. Η Κρυσταλία ήδη βλέπουμε ότι απουσιάζει από το παιχνίδι γύρω στις 9 μέρες καθώς βρισκόταν στο νοσοκομείο. Τα αίτια που την οδήγησαν στο νοσοκομείο δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, όμως ακούγεται κάτι ότι έπαθε δηλητηρίες από μια χαλιασμένη καρύδα. Θα το δούμε. Αναμένεται να γίνει ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό για να διελευκάνει το τοπίο. Η κατάστασή της παρόλα αυτά δεν θεωρείται ανησυχητική, ήδη έχουν ενημερωθεί και οι δικοί της άνθρωποι, αλλά κρίνεται απαραίτητο από τους γιατρούς να μην συνεχίσει άλλο στο παιχνίδι. Η παραγωγή έχει ήδη δρομολογήσει την κάλυψη των κενών του Γιάννη Χατζηγεωργίου αλλά και της Κρυσταλίας, καθώς από ό,τι φαίνεται θα αντικατασταθούν από τον Άρη Σοηλέδη και τον Γιώργο Καβακάκη, ο οποίος είναι ο νυν σύντροφος της Πελαγίας Καζολέα. Δύσκολο το παιχνίδι επιβίωσης φέτος, παιδιά, και θέλει να έχεις γερό στο μάχη για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Κάποιοι δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Αυτά λοιπόν από εμάς, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Από εμένα και τον Τόλι, καλή συνέχεια.